Καλησπέρα σας, μια χαρά. Είναι ο Βασίλεμα είναι. Πού σας... Καλημέρα είναι. Πού σας βρίσκουμε, πού βρίσκεστε αυτή την ώρα? Στα Μπλόκα. Είμαστε στην Εθνική Οδό Καρδίτσας Λάρισας εδώ και 3 εβδομάδες. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Κάτι ψίχουλα που έχει τάξει η κυβέρνηση δυστυχώς δεν ικανοποιούν τα αιτήματα που έχουμε. Εμείς εδώ συνεχίζουμε τον αγώνα. Εντάξει, δυστυχώς έχουμε κρυφτεί και από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αισθανόμαστε σαν τους γαλάτες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι ένας νομός φτωχός, λέει, και αγωνίζεται. Τα προβλήματα δυστυχώς εδώ μας έχουν... δεν μας επιτρέπουν να γυρίσουμε πίσω. Αστερίξ έχετε, τον αγώνα. Αστερίξ έχετε να τον αμολύσετε. Και Αστερίξ και Όβελιξ έχουμε. Και θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Είχα την αίσθηση ότι μετά τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο από την πλευρά του Πρωθυπουργού είχε τελειώσει ο χορός των κινητοποιήσεων. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση, αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, αυτή την αίσθηση είχα τουλάχιστον για τη Λάρισα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η ανακοίνωση για το πετρέλαιο είναι μια επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το 2023 σχεδόν όσα πήραμε για το 2022. Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την υπέρογγη αύξηση του πετρελαίου και δεν έχει καμία σχέση με το αίτημα το δικό μας, το οποίο είναι αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Άρα ούτε εκεί, αυτά είναι ψίχουλα, αυτό σας είπα και στην αρχή, είναι ψίχουλα. Από την άλλη, για να πλήρωση χαμένου εισοδήματος στο Βαμβάκι, που εδώ ο νομός μας είναι, έχει και μονοκαλλιέργεια και είναι ένα βασικό αίτημα για άμεσο, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τη φετινή χρονιά, τη χρονιά που έρχεται, σε 10-20 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να δοθεί από την κυβέρνηση αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, όπως δόθηκε, χωρίς βέβαια να ικανοποιεί εξ ολοκλήρου το αίτημα, σε κάποια προϊόντα όπως είναι τα μήλα, όπως είναι τα ροδάκινα, όπως είναι τα κεράσια κτλ. Για το Βαμβάκι δεν έχει υποθεί τίποτα. Άρα σίγουρα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα το δικό μας. Τι θα κάνετε, πόσο καιρό είστε στον δρόμο τώρα, πού θα πάτε? Είμαστε 3 εβδομάδες, εντάξει, εννοείται ότι κάθε τέτοια μορφή αγώνα έχει και αρχή, έχει και μέση, έχει και τέλος. Αυτό σίγουρα που διεκδικούμε τώρα και παραμένουμε βέβαια εδώ είναι μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή που θα έρθει στη Λάρισα. Προσπαθούμε και έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι ώστε να δεχτεί αντιπροσωπεία αγροτών ο κύριος Μητσοτάκης και βέβαια να δώσει λύσεις και για το πετρέλαιο, για το κόστος παραγωγής δηλαδή, αλλά και για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, ειδικά για το Βαμβάκι. Θεωρείτε ότι η συνάντηση... Αυτός είναι και ο λόγος που παραμένουμε, αν θέλετε. Θεωρείτε ότι η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό θα έχει διαφορετική έκβαση από αυτήν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα? Πιστεύουμε ναι, γιατί υπάρχουν και τα περιθώρια, εάν η κυβέρνηση θέλει να δώσει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και από την άλλη και τα περιθώρια για να δώσει αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος στο Βαμβάκι. Είναι ένα αίτημα το οποίο εμείς το έχουμε, αν θέλετε, με στοιχεία έχουμε αποδείξει ότι πρέπει να γίνει, να λυθεί αυτό το αίτημα και να στηρίξει η κυβέρνηση τους βαμβακοπαραγωγούς. Έχουμε παραδώσει τα στοιχεία και στον κύριο Γεραπετρίτη και στον κύριο Γεωργαντά και πιστεύουμε ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να δώσει λύση την Παρασκευή εδώ στη Λάρισα που θα έρθει. Για δεν τον καλείτε στον Μπλόκο να περάσει? Κοντά είναι η Καρδίτσα, δίπλα είναι, να έρθει από τον Ε65. Έχετε τρακτέρ να τον ανεβάσετε? Όπως βλέπετε είναι αρκετά τρακτέρ και ολωνών των χρωμάτων. Οπότε μπορεί να διαλέξει, εμείς σίγουρα τον καλούμε να έρθει εδώ. Δηλαδή, μισό τώρα, δηλαδή. Δεν εξαρτάται από εμάς το άνθρωπο. Κάτσε τώρα, κάτσε. Δηλαδή, έχετε και δεξιό τρακτέρ για να ανεβάσετε πάνω το Μητσοτάκι? Τα τρακτέρ, όπως βλέπετε, είναι πράσινα, είναι κόκκινα, είναι μπλε, είναι ροζ, είναι κίτρινα. Να μην σας πειράξω. Είναι αντίστοιχοι. Τα κόμματα είναι μακριά από εμάς. Το ξέρω ότι με πειράζει, αλλά τα προβλήματα δυστυχώς δεν βλέπουν χρώμα. Μακάρι να ήταν έτσι, τότε φαίνεται και διαφορετικά τώρα. Οι αγρότες όπου και να ανήκουν, ό,τι και να ψηφίζουν, τα ίδια προβλήματα έχουμε. Οπότε, βέβαια, για τον Πρωθυπουργό σας λέω, μακάρι να έρθει εδώ, εμείς τον καλούμε και ανοιχτά, να έρθει στον Μπλόκο όπως τον έχουμε καλέσει και άλλες φορές. Δυστυχώς όμως δεν έρχεται, προφανώς, γιατί δεν θέλει να ακούσει και την πραγματική
φωνή των αγροτών και είναι καλύτερα να ακούς κολακίες παρά να ακούς τα προβλήματα όπως έχουν. Μάλιστα. Και από ανθρώπους του ΜΟΧΟ, ανθρώπους που αγωνίζονται στον δρόμο για την επιβίωσή τους. Κανείς πρωθυπουργός δεν το θέλει αυτό. Δεν είναι κάτι που μας προξενεί και εντύπωση άλλωστε. Τώρα στο κλείσιμο γυρίστε λίγο την κάμερα έτσι το κινητό που έχετε να δούμε τα τρακτέρια, να δούμε λίγο το χώρο. Εδώ έχουμε και το χώρο που κοιμόμαστε τα βράδια να ξέρετε. Γιατί ναι, βλέπω, ναι. Τώρα ο καιρός έφτιαξε, αλλά είχαμε και μείον τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε και ψιλοχιόνι. Όπως βλέπετε και είναι γύρω-γύρω από τη μία πλευρά σας δείχνω τώρα. Σιγά-σιγά θα σας δείξω γιατί στο τέλος αν θα αλλάξω επάγγελμα θα γίνω κάμεραμάν. Να βλέπετε και από την άλλη τώρα, κύριε Τζέλα, είστε παλιός τώρα. Την έχετε μάθει τη δουλειά τώρα. Είστε πολύ παλιός τώρα, εντάξει, μεταξύ μας. Επειδή με τη νέα ΚΑΠ προφανώς και εγώ και πολλοί συνάδελφοί μου θα φύγουμε από τη δουλειά, τουλάχιστον να πείτε κι εσείς ότι σε αυτή τη δουλειά τα καταφέρω κάποια στιγμή. Θα σας προσλάβουμε, την ξέρετε τη δουλειά, είμαι σίγουρος. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.